και φίλοι, καλημέρα και ξεκινώ με τα γραμματάκια σας τα υπέροχα. Εδώ μας γράφουνε και μας δίνουνε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εκπομπή, για την ωραία εκπομπή, που όπως λέει η φίλη μας έλειπε από την τηλεόρασή μας, να που το Μέγκα σκέφτηκε και την έκανε. Λοιπόν, να πω ότι μου λέει ότι είμαι εργαζόμενη και δεν μπορώ να σας παρακολουθώ, κυρία Βέφα, κάθε μέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που βάλατε να επαναλαμβάνετε τις συνταγές σας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, 10 με 11, επανάληψη από τα καλύτερα της εβδομάδας. Λοιπόν, να πω εδώ στις φίλες και στους φίλους από την Αυστραλία και τον Καναδά, που χρησιμοποιούν αλεύρι και κάθε φορά μου λένε, κυρία Βέφα, όταν βάλουμε αλεύρι σε ένα κέικ, όσο λες, ή σε κάποιο κουραμπιέδες, παραδείγματος χάρη, όσο λες, πάντα η ζύμη μας γίνεται πολύ σφιχτή. Ναι, φίλες και φίλοι μου, γιατί το αλεύρι, το αμερικάνικο αλεύρι, είναι πιο δυνατό, είναι πιο σκληρό. Πρέπει οπωσδήποτε να το περιορίσετε. Έχω το ίδιο πρόβλημα όταν παίρνω κάποια συνταγή από φίλοι από την Αμερική που λέει πόσο υγρό βάζει σε ένα κέικ. Μία κούπα γάλα. Και λέω, αν βάλω εγώ μία κούπα γάλα μέσα στο κέικ μου, θα γίνει νερό. Περιόρισα λοιπόν εγώ το γάλα και το έκανα λιγότερο. Εσείς θα περιορίσετε το αλεύρι, φίλες και φίλοι, ή θα βάλετε περισσότερο υγρό. Ένα από τα δύο. Καλύτερα περιορίστε το αλεύρι, βάλτε το λιγότερο από όσο λέω. Δηλαδή κόψτε το 1/3. Λέω μία κούπα, βάλτε 2/3 της κούπας στην αρχή και θα δείτε ανάλογα πόσο θα σηκώσει. Και κάθε φορά σας λέω ότι στις συνταγές ποτέ δεν βάζουμε όσο αλεύρι λέει η συνταγή από την αρχή όλο. Πάντοτε βάζουμε λιγότερο και βλέπουμε, γιατί και το ίδιο αλεύρι που χρησιμοποιούμε και αυτό πολλές φορές έχει διαφορετική δύναμη. Η δύναμη θα πει δύναμη να σηκώσει περισσότερο ή λιγότερο υγρό. Αυτά. Θέλω να πω επίσης ότι χαρήκατε πάρα πολύ το μικρό Τζόρτζι και μου γράφετε εδώ τα καλύτερα λόγια. Μου λέτε, κυρία Βέφα, τέτοιο παιδάκι και μας έδωσε συνταγούλα που τη φτιάξαμε και ήταν νόστιμη και ράσαμε τους φίλους μας και πήραμε συγχαρητήρια. Να το ξαναφέρετε το Τζόρτζι και να μας κάνει κι άλλη συνταγή. Γιατί όχι, και το Τζόρτζι θα φέρουμε κάθε Παρασκευή. Έχουμε πάντοτε ένα παιδί και θα ήθελα, φίλες και φίλοι, και τα δικά σας παιδιά. Να τα φέρετε. Όταν ένα παιδάκι έχει έφεση, είναι επικοινωνιακό, μπορεί να επικοινωνεί ωραία, φέρτε το εδώ να δείξουμε μια ωραία συνταγούλα που εσείς θα μας δώσετε. Να πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι στο τηλέφωνο που βλέπετε στην εκπομπή σας τηλεφωνάτε κάθε μέρα και ένα ναι ή ένα όχι μπορεί να σας χαρίσει ένα υπέροχο σερβίτσιο. Στείλτε μου τις συνταγούλες σας για την επόμενη κλήρωση που πλησιάζει, για να κερδίσετε ένα υπέροχο home cinema με μια συνταγούλα και θα την κάνετε κιόλα στη συνταγούλα. Στείλτε τις συνταγές στη διεύθυνση του Μέγκα, στο fax του Μέγκα ή στο email το δικό μου. Στέλνετε πολλές συνταγές σε μένα και παράλληλα μαζί με τις συνταγές μου στέλνετε και όλα αυτά τα χαριτωμένα που μου γράφετε και όλες τις απορίες σας. Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, αργώ να σας απαντήσω. Είναι φυσικό. Όταν παίρνω περίπου 100 email την ημέρα, πέστε μου εσείς σε ποιο να πρωτοαπαντήσω. Αργά, αλλά θα σας απαντήσω. Κάποια στιγμή θα την πάρετε την απάντηση, είτε μέσα από την εκπομπή, είτε με email. Όμως, πάμε πρώτα να δούμε τι έχει η αγορά μας σήμερα και ξαναρχόμαστε πάλι εδώ. Είμαστε πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ και περιμένουμε μια καλεσμένη που θα μας μαγειρέψει, όπως είπαμε, σπανακόριζο. Ένα απλό φαγητό και όμως έχει πάρα πολλά μυστικά. Πολλά μυστικά που αν δεν τα ξέρετε και αν δεν τα εφαρμόσετε, θα φάτε ένα σπανακόριζο που λέτε και θα το έχουν πατήσει οι κότες. Όμως εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα σπανακόριζο που το σπανάκι να είναι ζωντανό και ωραίο. Η καλεσμένη μας είναι εδώ. Καλή σου μέρα. Τι κάνετε? Καλώς όρισες στην εκπομπή μου. Είσαι καλά? Για χαρά. Σε βλέπω σε κέφια, είσαι ωραία και έχεις το ωραίο το γαλάζιο που σου πάει πολύ. Μ' αρέσει που λέτε να κάνω σπανακόριζο γιατί εγώ δεν ξέρω να μαγειρεύω. Μη μου λες ότι δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Ξέρω άλλα πράγματα, αλλά να μαγειρεύω δεν ξέρω. Το ξέρω. Κανείς μας δεν υπάρχει στον κόσμο που να μην ξέρει τίποτα. Αν δεν ξέρει να μαγειρεύει, κάτι άλλο σπουδαίο ξέρει να κάνει.
Αν και η μαγειρική δεν ανήκει βέβαια και στα πολύ σπουδαία. Όχι, όχι, ανήκει. Πολύ ανήκει στα σπουδαία. Πρώτα απ' όλα ταΐζει και ανατρέφει ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, θα σε μάθω να μαγειρεύεις. Μακάρι. Τουλάχιστον σπανακόριζο, σήμερα θα μάθεις. Είχα μια μητέρα που μαγείρευε συγκλονιστικά και επειδή δούλευα πάρα πολύ εγώ για να ζήσω, τουλάχιστον αυτό το. Δεν με έμαθε να μαγειρεύω. Μου λέει, γεια σου, να κάνουμε κάτι και εμείς για σένα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και έτσι εγκατέλειψες το τομέα μαγειρική, ναι, και ασχολήθηκες, ναι, με πολύ πιο ωραία πράγματα. Αλλά στο σπίτι του Θοφιού θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που θέλουμε να μας δώσετε συνταγές, έτσι, για να κάνετε κι εσείς μια προσφορά στο σπίτι. Χαίρομαι που ασχολείσαι τόσο πολύ με τα κοινά, δηλαδή κοινά εννοώντας την ομάδα των ανθρώπων στους οποίους ανήκεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνεις. Άξιος ο μισθός σου. Και θα έρθω και θα σας δώσω και συνταγές. Και θα μαγειρέψω κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά. Σπανακόριζο. 1,5 κιλό φρέσκο σπανάκι. 1 κούπα λάδι. 1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο. 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 2 μέτριες ντομάτες σε μικρούς κύβους. 1 τέταρτο της κούπας ψιλοκομμένο άνοιγμα. 1 τρίτο της κούπας ρύζι καρολίνα. Αλάτι και πιπέρι. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε το υπέροχο φαγάκι μας, να φτιάξουμε σπανακόριζο για την οικογένεια σήμερα, που είναι, όπως ξέρετε όλοι σας, το αγαπημένο μου. Το έχω δηλώσει παντού, όπου με ρωτάνε πιο λαδερό φαγητό, κυρία Βέφα, με λαχανικά αγαπάτε, το σπανακόριζο. Αλλά είπαμε, όχι το σπανακόριζο αυτό που το πάτησαν οι κότες. Γελάτε έτσι. Γιατί πραγματικά, όταν μου σερβίρετε τέτοιο σπανακόριζο, όχι, δεν το αγαπώ. Θα κάνουμε λοιπόν σπανακόριζο που θα βλέπουμε και το ριζάκι μέσα και το σπανάκι, τα φύλλα του και όλα. Μπορούμε, Άννα, αν θέλουμε να το ζεματίσουμε το σπανάκι, μπορούμε να το βάλουμε και όπως είναι στην κατσαρόλα μας. Με το νεράκι που έχει είναι ό,τι χρειάζεται για να βράσει, βάζουμε μόνο ντομάτα. Αυτό που κάνετε συνήθως, φίλες και φίλοι, και που είναι λάθος, βάζετε νερό. Άμα βάλουμε νεράκι, για να φύγει το νεράκι να εξατμιστεί, το σπανάκι που είναι τόσο τρυφερό και βράζει γρήγορα, θα λιώσει. Και άμα λιώσει το σπανάκι και του δώσετε και ένα γερό ανακάτεμα, πάει το φαγητό μας. Από τη στιγμή που θα βάλουμε τα υλικά μας, θα δείτε πώς θα τα βάλουμε, δεν το ανακατεύουμε. Όλες λοιπόν σήμερα θα κάνουμε ένα σπανακόριζο σαν αυτό που θα σας δείξω. Εδώ έχω βάλει το λάδι στη φωτιά και επειδή καίει πάρα πολύ, ας το κατεβάσουμε λίγο από τη φωτιά. Κουβεντιάζοντας, ζεστάθηκε πολύ. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα τα κρεμμύδια. Έχουμε ξερό κρεμμύδι, έχουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι. Όταν έχουμε φρέσκο, βάζουμε. Όταν δεν έχουμε, αν και τώρα, φίλες και φίλοι, όλες τις εποχές έχουμε απ' όλα. Είμαστε τυχεροί. Δεν το λέω. Πιο καλά ήταν οι εποχές εκείνες που περιμέναμε με λαχτάρα να δοκιμάσουμε το σταφύλι όταν γινόταν. Τώρα σταφύλια έχουμε όλο το χρόνο. Ή το ζαρζαβατικό, την μπάμια, το φασολάκι. Περιμέναμε την εποχή του. Χαιρόμουν όταν ερχόταν το Πάσχα και πάντοτε Μεγάλη Πέμπτη που τρώμε λάδι, κοινωνούσαμε και γυρνούσαμε σπίτι του, τρώμε λάδι. Μου άρεσε να τρώω αρακά. Ο αρακάς ήταν της εποχής, την άνοιξη. Φρέσκος, φρέσκος, τρυφερός. Εγώ ξέρω το πατέρα ήταν Μανάβης και έχω επίγνωση όλων αυτών των ζαρζαβατικών. Και πότε έπρεπε να. Γιατί όταν. Πότε βγαίνανε, πότε ήταν της εποχής. Βέβαια. Και από ποιο μέρος ήταν τα ωραία κρεμμύδια, τα ωραία αγγούρια, τα ωραία καρπούζια. Μάλιστα. Τώρα έχουμε καρπούζια από παντού. Έρχονται από όλο τον κόσμο, από το Ισραήλ, από τις ζεστές άλλες χώρες.
Θα με βοηθήσει βέβαια λιγάκι, έτσι. Ναι. Τώρα πρόσεξε, φίλε, λίγο μακριά. Πιτσιλίσει και πάλι δεν έχω τη σίτα μου, βέβαια. Η σίτα είναι από πίσω. Αφού είναι η σίτα από πίσω, εδώ είναι η σιτούλα μας. Έτοιμη να τη χρησιμοποιήσουμε. Και θα τη βάλουμε τη σίτα για να μην πιτσιλιστούμε. Έτσι. Όταν σκεπάζουμε με τη σίτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα βάλω τώρα το κρεμμυδάκι το ξερό και το κρεμμυδάκι το φρέσκο και τα δυο τα κρεμμυδάκια να τα μαράνω. Κάθε φορά έτσι κάνουμε. Δεν τα καίμε, τα μαραίνουμε απλά. Λοιπόν, εδώ τώρα ανακατεύουμε λίγο τα κρεμμυδάκια. Έχουμε τη σίτα πάντοτε για προστασία, σαν ασπίδα. Καμιά φορά πετάει το λάδι τόσο πολύ που υπάρχει πιθανότητα, φίλες και φίλοι, να πέσει στο χέρι μας ή κάπου και να μας κάψει. Και να κλαίσει κιόλας με το κρεμμύδι. Λοιπόν, αφού μαραθεί το κρεμμύδι, θα βάλουμε μέσα το άνηθο. Θα βάλουμε και το άνηθο και όλα μαζί θα τα ανακατέψουμε, γιατί μετά δεν θα ξανανακατέψουμε το φαγητό. Έβαλα και το άνηθο. Θα βάλω μέσα την ντομάτα. Θα βάλω το σπανάκι ομό, φίλες και φίλοι. Αφού βράσει λιγάκι τώρα η σαλτσούλα μου, θα βάλω μέσα το σπανάκι. Τώρα δεν μας χρειάζεται η σίτα. Το φαγητό μας ηρέμησε. Εδώ είναι. Και είναι πραγματικά ένα πολύ υγιεινό φαγητό. Μας δίνει και δύναμη, έχει πολύ και σίδηρο. Μ' αρέσει να είναι παρουσιαστό το φαγητό. Ναι. Μετράει πάρα πολύ. Μας ανοίγει την όρεξη πρώτα απ' όλα. Μας κάνει να λαχταράμε να το φάμε. Τα βάλαμε. Το ριζάκι θα μπει τελευταίο. Βάζουμε τώρα το σπανάκι μέσα και θα το αφήσουμε λίγο να μαραθεί και μετά θα βάλουμε το ρύζι. Όσο χρόνο χρειάζεται να βράσει το ρύζι, τόσο γρήγορα θα βράσει και το σπανάκι. Εδώ το σπανάκι. Σε λίγο όλο αυτό το υπέροχο σπανάκι θα καθίσει και θα γίνει πολύ λίγο. Όπως είπαμε, μπορούμε αν θέλουμε πρώτα να το ζεματίσουμε. Το ζεματάμε, το στραγγίζουμε καλά και το βάζουμε στην κατσαρόλα μας. Αλλιώς το νεράκι αυτό που έχει επάνω του, όπως σας έδειξα την άλλη φορά πώς μπορούμε να διατηρήσουμε σπανάκι στην κατάψυξη και το ζεματάμε μόνο με το νερό που κρατούν τα φύλλα του. Δεν βάζουμε έξτρα νερό. Δεν μου λες, όπως λες είχες τον μπαμπά σου που ήταν μανάβης. Μπορείς να μας πεις ποια είναι της εποχής τα λαχανικά τώρα, αυτή την εποχή, ποια είναι τα λαχανικά μας. Πρώτο και καλύτερο βέβαια, εδώ, μες στην κατσαρόλα. Το λάχανο, το μαρούλι. Αν θέλεις μου δίνεις ένα χαρτάκι, Άννα, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ένα μικρό μάχα. Λοιπόν, το λάχανο, έχουμε το λάχανο, έχουμε το πράσο, έχουμε τις λαχανίδες που θα μαγειρέψουμε αύριο, τα μαύρα λάχανα με τα φασούλε. Το ποντιακό μας φαγητό και την ευκαιρία να πω, φίλες και φίλοι, ότι η φίλη μου η Μαρία από το Σαν Φρανσίσκο, η Γεροντίδου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: «Αχ, κυρία Βέφα, πώς δεν μπόρεσα να σας πιάσω την ημέρα που κάνατε το Ευριστέν, να πω ότι η μανούλα μου, μου θυμήσατε πολύ ωραία χρόνια παιδικά, όταν μαγειρεύεις ένα φαΐ που έχει μνήμες μέσα του, έχει αναμνήσεις». Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, γυρίζουμε χρόνια πίσω. Την εποχή που ήμασταν παιδιά και το φτιάχνε η μαμά το φαγητό αυτό. Λοιπόν, και το πήγε και στο φούρνο της γειτονιάς. Ακριβώς. Να το σκεπάσω να μαραθεί λίγο το σπανάκι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε το σπανάκι λιγάκι να μαραθεί. Εδώ το χαμηλώνουμε. Λοιπόν, μου θύμισε στα παιδικά μου χρόνια όταν η μανούλα μου έφτιαχνε και το έκοβε το φύλλο και έκαμνε το ευριστέν και το μαγείρευε. Και ήθελα να σας πω ότι αντί να βάλουν νεράκι μέσα, αντί να βάλει νεράκι μέσα ζεστό όπως έβαλες εσύ, έβαζε ζωμό από κοτόπουλο και φυσικά θα γινόταν και πιο νόστιμο. Όταν φουσκώνουμε ένα ζυμαρικό με ζωμό από κοτόπουλο, γίνεται φυσικά πιο νόστιμο. Και μου είπε επίσης η φίλη μου η Μαρία ότι ξενυχτάνε εκεί στο Σαν Φρανσίσκο για να μας δούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χάνετε τον ύπνο σας για να μας δείτε. Λοιπόν, και όταν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πρέπει οπωσδήποτε, δεν θα το πειράξουμε. Όχι, δεν πετάει τώρα πια, δεν έχει αναφόγο. Τελείωσε. Είναι το τσιτσίρισμα που κάνει όταν μπαίνει το κρεμμύδι μέσα στο καυτό το λάδι. Τότε είναι το δύσκολο. Λοιπόν, αφού μαράθηκε και είδατε κάθισε το σπανάκι, τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε, αφήσω το καπάκι εδώ. Το ρύζι. Και
βάζουμε το ρύζι. Αλλά πώς βάζουμε το ρύζι, γιατί αν δεν βάλω τώρα το ρύζι, ώσπου να βράσει το ρύζι θα το χάσω το σπανάκι. Κάνουμε μικρές τρυπούλες εδώ ανάμεσα και βάζουμε το ριζάκι εδώ. Έχουμε το ρύζι, πολύ είναι το ρύζι βέβαια, μου βάλατε πολύ ρύζι παιδιά. Δεν πειράζει, θα βάλω όσο πρέπει. Θα βάλω ποιος νομίζω... παντρευτεί. Βάζουμε λοιπόν και το σκεπάζουμε λίγο και ξανά κάνουμε άλλη μια τρυπούλα και ξαναβάζουμε ρύζι. Την τρύπα. Εκεί, στην τρυπούλα. Και ξανά τη σκεπάζουμε την τρύπα και ούτω καθεξής. Έτσι θα βάλουμε το ρύζι και από τη στιγμή που θα βάλουμε το ρύζι, φίλες και φίλοι, δεν θα το ανακατέψουμε το φαγητό μας, θα το αφήσουμε να βράσει λίγο με το κουτάλι, έτσι το ριζάκι θα το κάνουμε να πάει εδώ και εκεί και εδώ πάλι ανοίγουμε στην τρύπα και βάζουμε. Ναι, και βάζουμε πάλι ριζάκι, έτσι, και όλο το ρύζι όσο χρειαστεί. Νομίζω βάζουμε ένα τρίτο της κούπας ρύζι, εδώ είναι πάρα πολύ ρύζι, έστω να βάλουμε μισή κούπα ρύζι. Τρώμε σπανακόριζο και όχι ριζοσπανάκι. Το σπανάκι υπερτερεί. Το ρύζι είναι για να πιει τα υγρά, φίλες και φίλοι, για να το κρατήσει νοπό, ζουμερό. Μόνο γι' αυτό. Φυσικά είναι και χορταστικό το ριζάκι, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να είναι λίγο, να μην είναι πολύ. Θα βάλω σε όλα τα σημεία από λίγο, θα σκεπάσω το φαγητό και θα φύγω. Όχι, βέβαια, προς Θεού. Έτσι και το αφήσουμε αυτό το φαγητό και φύγουμε, Άννα. Πάει, το χάσαμε. Είπαμε, θα φάμε φαγητό που το πάτησαν οι κότες. Εδώ, έτσι, τι ωραίο που είναι, τι ωραίο φαγητό, είμαι, τι ωραία λαχανικά. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι οπωσδήποτε το φαγητάκι μας θα μείνει έτσι που το βλέπετε. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα το αφήσουμε να βράσει. Όλο το νεράκι που περισσεύει από το σπανάκι που θα βγει, θα το πιει το ρύζι μας και θα γίνει υπέροχο. Θα μείνει με το λάδι του. Και αυτή είναι η αξία αυτού του φαγητού, να μείνει με το λάδι του. Εδώ λίγο ακόμα ριζάκι και τελειώσαμε. Δεν θα βάλω άλλο. Θα το σκεπάσουμε βέβαια. Έχουμε και μια γραμμούλα στον αέρα. Καλή σου μέρα φίλη μου ή φίλε μου. Καλή σας μέρα κυρία Δέφα μου. Χίλια ευχαριστώ. Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τα τόσα ωραία που μας μαθαίνετε καθημερινώς. Για τα μυστικά σας και για το Σαββατοκύριακο επίσης τώρα. Χαίρομαι που σας άρεσε. Όντως, είναι πραγματικά τόσο ωραία αυτά που μας μαθαίνετε που δεν χάνομαι εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Η αγάπη σας μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Το λέω συχνά. Είμαι και πανευτυχής γιατί πρώτη φορά μιλώ έτσι απευθείας μαζί σας. Πράγμα που δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω τώρα τόσα χρόνια που σας παρακολουθώ. Για πες μου πώς σε λένε και από πού μας παίρνεις. Λέγομαι Τζούλια και σας παίρνω από Γλυφάδα. Καλή σου μέρα, Τζούλια. Καλή χαιρετίσματα μέρα. Στη Γλυφάδα. Ευχαριστώ. Πάντοτε ιδιαίτερα χαιρετίσματα. Είχα και μια απορία την ημέρα που είδα τις ποντιακές σας συνταγές. Είχατε κάτι προψημένα φύλλα που δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί αυτά τα είχαμε, εγώ έχω γεννηθεί στο Κάιρο και αυτά τα φύλλα τα είχαμε στο Κάιρο, αλλά τα αγοράζαμε έτοιμα. Τώρα τα είδα ξαφνικά στην εκπομπή προψημένα. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας ή να τα προθυμηθούμε. Και να τα κάνουμε μόνοι μας μπορούμε και έτοιμα υπάρχουν. Υπάρχουν έτοιμα. Πού μπορεί κανείς. Στα μαγαζιά που πουλάνε συνήθως τα ποντιακά προϊόντα. Στη Θεσσαλονίκη εγώ τα βρίσκω. Βρίσκω επίσης, είδατε ότι είχαμε σε πακετάκι μέσα, δεν θυμάμαι, όχι, το είχαμε κατευθείαν στο πυρεξάκι μέσα. Ναι. Και το σιρόν, τα σιρόνια και αυτά τα βρίσκουμε έτοιμα. Έτοιμα. Και το ευριστέν και αυτό το βρίσκουμε έτοιμο. Και τα φύλλα αυτά που κάνουμε το πορέ και αυτά τα βρίσκουμε έτοιμα. Αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και μόνες μας. Μπορούμε να τα ψήσουμε είτε στο φούρνο βάζοντας τα ένα-ένα, να τα ψήσουμε λίγο ώστε να στεγνώσουν, να ξεραθούν και να μπορούν να διατηρηθούν, είτε μέσα στο σάτς που λέγανε. Εμείς δεν έχουμε βέβαια σάτς. Έχουμε όμως τηγάνια μεγάλα, μέσα σε ένα μεγάλο τηγάνι αντικολλητικό, ναι, με μέτρια φωτιά, βάζουμε το φύλλο ένα. Το μισοψήνουμε. Μάλιστα. Μπορούμε λοιπόν να τα κάνουμε και μόνοι μας, υπάρχουν όμως και οπωσδήποτε έτοιμα.
και στη λαϊκή αγορά των Ρωσοποντίων θα βρείτε επίσης. Α, να όλα καλά, αυτά τα προϊόντα. Δέχομαι, γιατί πραγματικά δεν ήξερα πού να ποταμφθώ, δηλαδή για να τα βρω τώρα που μου το λέγατε. Ακόμη και τα στρογγυλά αυτά. Αν έχουν και αυτά άλλα, θα πρέπει να έχουν απ' όλα. Και όπως σας είπα, η φίλη μου από το Σαν Φρανσίσκο μου είπε, με ζωμό από κοτόπουλο γίνονται καταπληκτικά. Και με νεράκι που τα φουσκώσαμε εμείς και με γιαούρτι που τα φάγαμε, ήταν πράγματι υπέροχα. Δεν σας ακούνε μόνο στο Σαν Φρανσίσκο και η αδελφή μου στην Αυστραλία δεν χάνει εκπομπή σας. Χαίρομαι. Σας παρακολουθεί και μετά το συζητάμε και τηλεφωνικά. Εγώ και εκείνη που βαστάμε την κουβέντα συνέχεια. Και πιάνετε κουβεντούλα και πληρώνετε λεφτά πολλά. Κοιτάξτε, έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις πλέον. Και έτσι είναι μια χαρά για μας, τουλάχιστον αφού υποστόμεθα αυτή την... Την έλλειψη μιας ακριβώς, τουλάχιστον παρηγοριόμαστε. Γιατί είναι και τόσο καλές οι γραμμές τώρα που νομίζει κανείς πως είναι στη διπλανή πόρτα η φωνή. Ακριβώς. Ήθελα να σας επισημάνω επίσης κάτι, επειδή έχει και σήμερα να φτιάξετε το σπανακόριζο. Στο Κάιρο, αντί ρύζι, πολλές φορές έριχναν τόπους από φάβα. Α, φάβα. Κυρίως στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Στην Αλεξάνδρεια. Βάζανε... Και Κάιρο και Αλεξάνδρεια. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω επίσης τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό. Ήταν πεντανόστιμο. Πάρα πολύ ωραία. Και τη φάβα μπορούμε να βάλουμε και μπορούμε να βάλουμε... Ό,τι και να βάλουμε να τραβήξει, να κρατήσει τους χυμούς. Ναι. Εάν δεν βάλουμε... Και τραγανό ωραίο δηλαδή. Όπως δεν παραψήσεις το ρύζι που το νιώθεις ωραίο στο δόντι. Έτσι και η φάβα. Και το ίδιο μπορούμε να βάλουμε μπλιγούρι, όπως αύριο που θα κάνω τα λάχανα θα βάλω φασόλια, θα βάλω και μπλιγούρι μέσα. Α, μάλιστα. Έχουμε ακόμη να μάθουμε πολλά από εσάς. Να σε καλά, καλή μου φίλη. Και εσύ να είστε καλά, υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα με τα υλικά. Σπανακόριζο. 1,5 κιλό φρέσκο σπανάκι. Μία κούπα λάδι. Ένα μικρό κρεμμύδι τριμμένο. 5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 2 με 3 ντομάτες σε μικρούς κύβους. 1 τέταρτο της κούπας ψιλοκομμένο άνοιχο. 1 τρίτο της κούπας ρύζι καρολίνα. Αλάτι και πιπέρι. Άννα, αυτό το υψηλό έργο με το οποίο ασχολείσαι, πού συνίσταται, τι κάνεις ακριβώς, είσαι πρόεδρος? Ναι, αυτό είναι η Οδύσσια, ασχολούμαι 18 χρόνια, είναι ίδρυμα καταρχήν, ίδρυμα το σπίτι του οποίου συνεργαζόμαστε και με την Ισπανία όπου έχουμε και στο Συμβούλιο τον Αντώνιο Μπαντέρας και με τη Ρουμανία όπου τώρα φτιάχνουμε γιατί συνεργαζόμαστε και με εκείνους ηθοποιούς, το σπίτι του ηθοποιού για τους ηθοποιούς τους Ρουμάνους. Είναι ένα μεγάλο έργο, νομίζω πολιτιστικό κυρίως. Είναι δύο μεγάλα κτίρια επί τα όροφα με ένα πεζόδρομο, όπου εκεί θα στεγάζουμε τα όνειρα των νέων ηθοποιών και των ηθοποιών που έχουν μεγαλώσει. Και τις αναμνήσεις των παλιών. Και θα μπορούν να δίνουν και τη βοήθειά τους τα νέα τα παιδιά, γιατί έχουμε θεατρικό εργαστήριο, στεγάζουμε 50 ανθρώπους, έχουμε ιατρία. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε ένα σπουδαίο εστιατόριο, το φτιάχνουμε τώρα, όπου θα είναι και μέσα ντεκοραρισμένο από σπουδαίους σκηνογράφους και δίπλα είναι ένα σχολείο που συνεργαζόμαστε και θα δίνουμε σάντουιτς στα παιδιά υγιεινά. Θα κάνουμε το κηλικείο. Θα κάνουμε και ένα σάντουιτς κυρία Βέφανα. Οπωσδήποτε. Σάντουιτς Βέφα. Λοιπόν, Άννα, αν θέλουμε να συνδράμουμε αυτό το υπέροχο έργο, πού μπορούμε να στείλουμε κάποια χρήματα ή κατά κάποιον άλλο τρόπο να δώσουμε τη βοήθειά μας κι εμείς? Έχουμε 50 σελίδες καταρχήν στο ίντερνετ, το σπίτι του ηθοποιού και αγγλικά και... το γραφείο μας είναι Αγίου Κωνσταντίνου 12, το τηλέφωνο μας είναι 52 26 132 και 134, το έχει και το 131.
Τη βοήθεια που θέλουμε εμείς δεν είναι μόνο οικονομική υποκύρωση, αλλά είναι και εθελοντική. Πιο πολύ μετράει η εθελοντική βοήθεια. Πιο σπουδαία είναι. Ξέρεις τι είναι να κόψεις από το χρόνο σου και να προσφέρεις έναν άλλον άνθρωπο. Ναι. Πολύ σημαντικό. Τα χρήματα όταν τα έχεις βγαίνουν εύκολα από το πορτοφολάκι και τα δίνεις και τελείωσες. Το να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο προσφέροντας μέρος του χρόνου σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά για τα σκαλτσουνάκια με το σουσάμι που θα κάνουμε. Σκαλτσούνια με σουσάμι. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε μία κούπα καρύδι ψιλοκομμένα, μία κούπα αμύγδαλα ασπρισμένα και ψιλοκομμένα, 1/4 της κούπας σουσάμι ψημένο, 1/8 από ένα κουταλάκι μαστίγα κοπανισμένη, 1/4 της κούπας μέλι ή μαρμελάδα. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 4 κούπες αλεύρι, 1/2 κουταλάκι baking powder, 1/2 κουταλάκι σόδα, 1/4 από ένα κουταλάκι αλάτι, μία κούπα σουσαμόλαδο ή άλλο σπορέλαιο, 1/2 κούπα χυμό πορτοκαλιού, 1/8 από ένα κουταλάκι μαστίχα κοπανισμένη, 1/4 της κούπας ζάχαρη. Για το γαρνίρισμα θα χρειαστείτε 1 κούπα ανθόνερο, 1 κούπα ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι φίλες και φίλοι και πιστεύω να γράψατε τα υλικά και θα τα δείξουμε άλλη μια φορά για να τα γράψετε, γιατί η συνταγή αυτή, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο βιβλίο μου «Ελληνική κουζίνα, ζαχαροπλαστική» και στο εγγλέζικο που σας δείχνω τώρα «Greek Pastries and Desserts», που θα το βρείτε και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις αγγλόφωνες χώρες. Επίσης, κυκλοφορεί όχι ακόμη η ζαχαροπλαστική, μόνο η μαγειρική και στα γερμανικά. Τώρα, πολύ σύντομα, για τον κόσμο, τον πολύ κόσμο που θα έρθει στη χώρα μας να μας επισκεφθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι με τις καλύτερες ελληνικές συνταγές από το βιβλίο μου. The Best of Greek Cuisine. Βέφα Αλεξιάδου, The Best of Greek Cuisine σε 7 γλώσσες. Οπότε όλοι όσοι έρθουν θα πάρουν τη γεύση της Ελλάδας μαζί τους. Εάν φάνε σε ένα εστιατόριο και τους αρέσει αυτό που θα φάνε, θα το πάρουν μαζί τους φεύγοντας για να το κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, γιατί όμως ανέφερα το βιβλίο? Υπάρχει λόγος. Σημειώσατε τα υλικά. Μέσα στο βιβλίο η συνταγή είναι λάθος. Τα υλικά της συνταγής είναι λάθος. Γράψτε λοιπόν τα υλικά και διορθώστε τη συνταγή μέσα στο βιβλίο. Σκαλτσουνάκια με σουσάμι είναι. Σκαλτσούνια με σουσάμι. Έτσι, φίλες και φίλοι. Πήγαμε λοιπόν, διορθώσαμε και λάθη που γίνονται είτε από το τυπογραφείο, είτε επειδή δεν το προσέξαμε, είτε από εμάς τις ίδιες και χαίρομαι πάρα πολύ. Άλλη μια φίλη με ρώτησε τώρα γιατί δεν τις βγαίνουνε τα κουλουράκια με μαχλέπι. Θα το πούμε και αυτό, φίλες και φίλοι. Αργότερα, μια άλλη φορά. Το σπανακόρι ζωβράζει. Εδώ όμως πρέπει να ρωτήσω τώρα την Άννα να μου πει μερικά πράγματα. Εγώ θα κάνω σκαλτσουνάκια. Η μητέρα σου έκανε σκαλτσούνια. Ναι. Από πού ήτανε? Η μητέρα μου ήταν Ανδριώτισσα και σπουδαία μαγείρισα, όπως είπαμε. Και τα σκαλτσούνια ήταν το αγαπημένο της με την νηστεία. Δηλαδή το περιμέναμε να μας φτιάξει. Αλλά με σουσάμι δεν. Είναι ότι βάζουμε μέσα στα υλικά και λίγο σουσάμι. Αυτή είναι. Και οπωσδήποτε χρησιμοποιούμε, φίλες και φίλοι, σισαμέλαιο. Σισαμέλαιο που είναι πολύ υγιεινό και βγαίνει φυσικά από το σουσάμι μας, το οποίο επίσης είναι υγιεινό. Και έχει πολλά αντιοξειδωτικά που είναι καλά για την υγεία μας και έχει πολλές βιταμίνες. Και τι δεν έχει μέσα το σουσάμι,
το ταχίνι που βγαίνει από το σάμι. Και ξέρετε τι είναι ταχίνι. Αλεσμένο σουσάμι, φίλες και φίλοι. Και ο χαλβάς μας, υπέροχος κι αυτός. Θα φάμε τώρα στην νηστεία και ταχίνι και σισαμέλαιο και χαλβά και όλα τα καλά και όλα τα αγαθά που μας προσφέρει η φύση. Η φύση μας προσφέρει το υπέροχο σουσάμι. Πάμε να δείξουμε πώς θα κάνουμε το μείγμα για να βάλουμε μέσα στα σκαλτσουνάκια. Όμως πριν το κάνουμε, πάμε πρώτα άλλη μία βόλτα στην αγορά. Λοιπόν, δεν μου λέτε, φίλες και φίλοι, τόση ώρα με παρακολουθείτε να κάνω το σπανακόριζο. Αλάτι και πιπέρι που δεν έβαλα, γιατί δεν μου το λέτε? Όμως η Άννα το πρόσεξε και μου το είπε. Και ύστερα μου λέει ότι δεν μαγειρεύει. Ο καλός ο μάγειρας όχι μόνο ξέρει να μαγειρεύει, έχει και παρατηρητικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στη χημεία. Να είμαστε παρατηρητικοί. Ρίχνουμε λοιπόν το αλατάκι που το ξεχάσαμε και χρειάζεται γιατί έχει ριζάκι μέσα. Ρίχνουμε και πιπεράκι ωραίο, μπόλικο και πιπέρι. Ωχ, τι ωραία μας κομβολάει. Και δείτε τι φαΐ θα φάτε σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν το ανακατεύουμε. Όταν θέλουμε να το ανακατέψουμε, απλά κουνάμε την κατσαρόλα δεξιά και αριστερά. Έτσι, κουνάμε την κατσαρόλα. Τίποτα άλλο. Δεν βάζουμε κουτάλι μέσα. Και έτσι το σπανάκι θα μείνει ολόκληρο και το ριζάκι ζωντανό. Λοιπόν, αυτά για το σπανακόριζο τελειώσαμε. Τα σκαλτσούνια όμως δεν τα κάναμε. Πάμε λοιπόν, η Άννα, η μαμά της έκανε σκαλτσούνια, ήταν από την Άνδρο, έκανε και ωραία φουρτάλια. Γεια σου Άνδρο. Γεια σου. Γεια σας, φίλες και φίλοι από την Άνδρο. Μακαρόνια με θάλασσα. Λοιπόν, ρίχνουμε τη ζάχαρη στο αλεύρι, ρίχνουμε το baking powder και τη σόδα. Βάλαμε το baking powder και τη σόδα, ανακατέψαμε όλα τα στερεά υλικά μαζί. Και τώρα θα ανακατέψουμε και άλλα στερεά υλικά όμως έχουμε, αλλά έχουμε και τα υγρά υλικά. Για τη γέμιση, ανακατεύουμε τα αμύγδαλα με τα καρύδια. Ψιλοκομμένα. Ρίχνουμε μέσα το ψημένο σουσάμι, καβουρδισμένο σουσάμι, που θα δώσει πολύ ωραία γεύση και πολύ ωραίο άρωμα. Και μετά, αφού τα ανακατέψουμε, έλα τώρα θα με βοηθήσεις. Πάρε ένα κουταλάκι από εκεί. Αυτό, εκεί πολύ ωραίο είναι. Ανακάτεψε τα λίγο και μετά βάζουμε λίγο μέλι. Είναι πολύ λίγο βέβαια το μελάκι που έχω εδώ. Θέλει μέλι μέσα για να τα δέσει ή λίγη μαρμελάδα. Μέλι ή μαρμελάδα. Τώρα θα ρίξουμε σε μια γωνίτσα γιατί το μέλι είναι πολύ λίγο. Εμείς μαρμελάδα. Έχω. Βάζουμε. Μαρμελάδα είναι πολύ. Πάρε ένα σπατουλάκι από εκεί. Ρίξε λίγο μέλι σε μια γωνιά για να κάνουμε λίγη γέμιση για να δούμε πώς θα γεμίζουμε. Εδώ τώρα στο μείγμα μου που ανακάτεψε τα στερεά υλικά θα ρίξω τα υγρά. Πρώτα απ' όλα θα ρίξω το λάδι. Το σισαμέλαιο όπως είπαμε. Θα βάλουμε τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό τίποτα εδώ, δεν το βάζουμε. Είναι ζάχαρη άχνη για να βάλουμε μετά επάνω να τα πασφαλίσουμε. Λάδι και χυμό πορτοκάλι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Βάζουμε και χυμό πορτοκάλι. Δεν το βάζω όλο στην αρχή, γιατί δεν ξέρω αν θα το πάρει όλο. Και αν χρειαστεί, ρίχνουμε κι άλλο. Ανακατεύουμε λάδι, χυμό πορτοκάλι, αλεύρι, το baking powder και τη σόδα, αφού πρώτα βέβαια ανακατέψαμε και τη ζάχαρη και κάνουμε μία ζύμη σαν του μελομακάρουνου, φίλες και φίλοι. Έχεις γεννηθεί στην Άνδρο κι εσύ? Όχι, εγώ έχω γεννηθεί στη Γεσσαριανή, αλλά μεγάλωσα στην Τίνο. Μάλιστα. Εσωτερική σε σχολείο, Σκαλόγρης, όπου βέβαια διαλέγαμε τι επαγγέλματα θα κάνουμε. Εγώ δεν διάλεξα βέβαια μαγειρική, διάλεξα γλυπτική. Ξέρεις. Ναι, και έμαθα και να κάνω. Είσαι γλύπτρια. Όχι, δεν είμαι. Η Τίνος γεννάει τους γλύπτες, αλλά ξέρω να κάνω. Ανακατευόμενος με το χώμα και χαλιά. Όπως ξέρετε, μάλιστα, τα χαλιά παίρνουν πολύ τα δάχτυλα λεπτά. Και να το που θα το πάρει όλο. Πολύ ωραία. Εδώ έχω ανακατεύσει τη μισή μεριά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Το έχεις έτοιμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα δένουμε με λίγο μέλι. Και ξεχάσαμε να βάλουμε τη μαστίχα. Και έλεγα τόση ώρα. Τι είναι εδώ πέρα μέσα? Η μαστίχα είναι, φίλες και φίλοι. Ρίχνουμε και τη μαστίχα μέσα. Και τη βάλαμε και τη μαστίχα. Μαστίχα κοπανισμένη. Και θα δείξουμε πώς θα κοπανίσουμε τη μαστίχα. Πώς θα την αλέσουμε για να μην μας κολλάει. Γιατί όπως ξέρετε η μαστίχα κολλάει. Πώς θα την κάνουμε εμείς σκόνη τώρα? Έτοιμο. Θα βάλω τώρα το χέρι για να τη ζυμώσω. Ελαφρά τη ζύμη. Δεν τη ζυμώνουμε πολύ για να μην μας γίνει σφιχτή και σκληρή. Και αυτό είναι συνήθως το λάθος μας. Όταν η ζύμη
που παρόλο που βάζουμε όλα τα υλικά που λέω στο βιβλίο, μας γίνεται σφιχτή η ζύμη και δεν γίνεται αφράτη. Αυτός είναι ο λόγος, φίλες και φίλοι, ότι τη ζυμώνεται πολύ. Αλλά εντωμεταξύ, ώσπου να φτιάξω εγώ τη ζύμη για να δείξω πώς θα τυλίξουμε το μελομακάρονο, θα έλεγα, γιατί είπα ότι είναι σαν του μελομακάρονου η ζύμη, πώς θα τυλίξουμε το σκαλτσουνάκι, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με τα βιολογικά μας προϊόντα και να τονίσουμε τη διαφορά που έχουν τα βιολογικά προϊόντα από τα βασικά προϊόντα, αυτά που ξέρουμε, τα φυσικά προϊόντα που ξέραμε ότι τρώγαμε. Αν και τα φυσικά προϊόντα, αυτά που τρώγαμε παλιά, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν βιολογικά. Τώρα τελευταία τα καταντήσαμε μη βιολογικά. Πάμε να δούμε το βιντεάκι και θα πούμε κι άλλα. Μια πραγματική γιορτή της βιολογικής γεωργίας αποτέλεσε το Eco Festival 2003. Η έκτη έκθεση βιολογικών προϊόντων που έλαβε χώρα από τις 13 ως τις 16 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών είχε πρωτοφανή επιτυχία, τόσο σε συμμετοχή όσο και σε προσέλευση. Περισσότεροι από 150 ήταν οι βιοκαλλιεργητές και οι εταιρείες από ολόκληρη την Ελλάδα που έστησαν το δικό τους περίπτερο και υποδέχθηκαν το κοινό. Γιατί θα πρέπει κάποιος να προτιμήσει τα βιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά? Γιατί θα είναι σίγουρος όταν επιλέγει ένα βιολογικό προϊόν ότι αυτό το προϊόν έρχεται στο πιάτο του ή στο σπίτι του και είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε χημικό, φυτοφάρμακο, ορμόνες, συντηρητικά που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά προϊόντα. Θα πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής ότι επιλέγοντας ένα βιολογικό προϊόν, ναι μεν δίνει περισσότερα χρήματα, αλλά η διατροφική αξία που εισπράττει είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερη από τα χρήματα που πληρώνει. Η διαφορά των μεταξύ βιολογικού και συμβατικού έγκυται στο ότι το βιολογικό προϊόν προέρχεται καθαρά και μόνο από καλλιέργειες, από βιολογικές καλλιέργειες πιστοποιημένες. Προέρχεται από παραγωγικές διαδικασίες πιστοποιημένες και διατίθεται μέσα από συγκεκριμένα πιστοποιημένα καταστήματα και χώρους πώλησης. Φτιάχνουμε τυρόπιτες, χορτόπιτες, μπουγάτσα, μιλόπιτα, όλα τα παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα φτιάχνονται με βιολογικές πρωτεσίλες. Είναι πιστοποιημένα από τη ΔΙΟ και είναι καταπληκτικά σε γεύσεις, γιατί είναι πολύ αγνά προϊόντα. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, τελικά είναι εύκολο να ξεχωρίσει κάποιος ένα βιολογικό προϊόν από ένα συμβατικό. Έχουμε δύο λιμόνια. Το ένα είναι συμβατικό και το άλλο είναι βιολογικό. Ποιο από τα δύο είναι βιολογικό και ποιο είναι συμβατικό? Σας εξηγήσω αμέσως. Το βιολογικό είναι αυτό το οποίο δεν έχει υποστεί πολλές. Βιολογικό είναι αυτό που δεν έχει υποστεί πολλά ρεντίσματα, τους εχθρούς επάνω και τις ασθένειες που έχει. Ενώ αυτό που δεν είναι βιολογικό είναι αυτό εδώ το οποίο είναι γυαλιστερό και φαίνεται πιο εμφανέστατο. Παραπάνω το έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι συμβατικό και ποιο είναι βιολογικό? Θα προσπαθήσω. Για δείχτε τα μου καλά. Ωραία. Υποθέτω. Μυρίστε τα μαθαίνια. Να τα μυρίσω κιόλας, γιατί από τη μυρωδιά λέτε πιο έντονη θα είναι πιο... Ωραία, το μύρισα αυτό. Εμένα μου αρέσει αυτό πάντως. Ναι. Και ενδεχομένως, επειδή τα φάρμακα ή τα λιπάσματα για τη βιολογική καλλιέργεια πριν μερικά χρόνια δεν είχαν αναπτυχθεί, Συνήθως οι βιοκαλλιεργητές τα θεωρούσαν να ήταν παραμορφωμένα και αυτά ήταν βιολογικά. Αλλά τώρα έχει βελτιώσει η επιστήμη και τις προστασίες για τα βιολογικά πρόβλημα, οπότε μπορούμε να έχουμε εμφάνιση το ίδιο εξίσου όπως με τα βατικά ή τα συμβατικά. Ποιο είναι όμως το βιολογικό και ποιο είναι το συμβατικό? Ωραία, εγώ θα πάρω από ότι αυτό είναι το βιολογικό. Ωραία, πέσατε μέσα. Μέσα, ναι, μπράβο. Κερδίσατε. Λοιπόν, να γυρίσουμε φίλες και φίλοι στη φύση. Να φτιάξουμε τα φυσικά προϊόντα χωρίς να τα γεμίζουμε λιπάσματα. Για να κάνουμε περισσότερο καρπό και μεγαλύτερα φρούτα. Τι να το κάνεις το μεγάλο το φρούτο όταν δεν είναι υγιεινό? Το υγιεινό είναι το βιολογικό. Αυτό που μας δίνει η φύση. Φυσικά βέβαια οπωσδήποτε θα πολεμήσουμε τα διάφορα ζυζάνια. Αλλά όχι πολλά φυτοφάρμακα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε το σπανακόριζο πώς το τελειώνουμε. Σβήσαμε τη φωτιά. Έτοιμο το σπανακόριζο. Τι κάνουμε? Βάζουμε μια πετσέτα επάνω έτσι.
βάζουμε και το καπάκι μας έτσι επάνω και τα αφήνουμε να σταθεί να κρυώσει, όχι να κρυώσει, να τραβήξει τους ατμούς η πετσετούλα μας, να ρουφήξει το ρύζι μας, να γίνει ωραίο, να φουσκώσει κι άλλο το ρύζι και να το σερβίρουμε. Είτε ζεστό είτε κρύο, με λίγο λεμόνι στημένο επάνω και βιολογικό λεμόνι ακόμα καλύτερα. Να κάνω τώρα και έτσι. να ρωτήσω εάν στο σπανακόριζο μέσα, αν έβαλα ντομάτα. Λοιπόν, και να δείξω πώς θα κάνουμε ένα σκαλτσουνάκι, αφού βέβαια πρώτα πω ότι η ξένη τέλη Ειρήνη από το Νεοχώρι Λέσβου κέρδισε το σερβίτσιο χθες. Με γεια σου φίλη μου. Παίρνουμε λοιπόν από αυτή την ωραία ζύμη ένα κομματάκι και το κάνουμε καπελάκι. Μέσα σε αυτό το καπελάκι θα βάλουμε γέμιση. Την έχει έτοιμη εδώ η Άννα και θα μου τη βάλει. Μου έλεγες για ένα έργο που πεζότανε. Όχι, λέω που... ότι τα έχουν εμπνευστεί οι συγγραφείς από τη μαγειρική και η Λοξάνδρα που ήταν σπουδαίο έργο και η πολιτική κουζίνα, αλλά ένα έργο εγγλέζικο που το είχε παίξει και ο Ριγόπουλος και ο Άλαν Μπέιτς στο Λονδίνο. Έκανε έναν πράκτορα και ώστε να τελειώσει το έργο έχει τελειώσει ένα φαγητό το οποίο μετά το μοιράζαν στους θεατές. Τι ωραία! Φοβερό! Λοιπόν, έτοιμο φίλες και φίλοι το σκαλτσουνάκι. Να το! Βάζουμε μέσα λίγη γέμιση και την κλείνουμε μέσα το μέρος εδώ που ενώσαμε. Θα το βάλουμε στο ταψάκι κάτω. Δεν χρειάζεται να βουτυρώσουμε το ταψάκι ή να το λαδώσουμε, διότι έχει αρκετό λαδάκι και δεν κολλάει. Αφού τα φτιάξουμε όλα, τα βάζουμε στο φούρνο και τα ψήνουμε στους 175 βαθμούς 25 με 30 λεπτά να ροδίσουν. Και μετά, μόλις βγουν από το φούρνο, είτε αν θέλουμε τα βουτάμε στα γρήγορα ή τα ραντίζουμε με ανθόνερο και τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη ή χωρίς ανθόνερο πασπαλίζουμε άφθονη ζάχαρη άχνη, να την εδώ, επάνω από τα σκαλτσουνάκια μας και είναι ένα υπέροχο γλυκάκι που μπορούμε να συνοδεύσουμε τον καφέ μας ή το τσάι μας τώρα που νηστεύουμε. Είναι νηστίσιμο, είναι υγιεινό, είναι νόστιμο. Τι άλλο θέλουμε? Πάμε να κάνουμε το μυστικό της ημέρας. Πού είναι? Έχω εδώ πέρα το μηχανάκι μου που θα βάλω τη μαστίχα. Δεν σας είπα, θα σας δείξω πώς θα αλέσουμε τη μαστίχα. Για να αλέσουμε, φίλες και φίλοι, τη μαστίχα, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαλέξουμε κόκκους μαστίχας που να μην είναι μαλακοί. Πρέπει να σπάνε οι κόκκοι της μαστίχας. Πολλές φορές πρέπει να τις αφήσουμε δηλαδή να ξεραθεί ανοιχτή. Έχω εδώ τη μαστίχα, έχω εδώ τη ζάχαρη, έχω το σουρωτήρι μου, τα έχω όλα. Παίρνω λοιπόν τη μαστίχα και δοκιμάζω να δω. Σπάζει πάρα πολύ ωραία. Δεν κολλάει. Δεν έχει μέσα καθόλου νοπή μαστίχα. Βάζω λοιπόν τα κομματάκια αυτά της μαστίχα να δω και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είναι ξερή, ωραία, έτοιμη να αλεστεί. Θα βάλω ένα κομματάκι ακόμη και όσοι θέλουμε να βάλουμε, βάζουμε για να μην μας κολλήσει, γιατί παρόλο που είναι ξερή, πάλι θα κολλήσει καθώς αλέθεται στα χτυπητήρια του πολυμίξερ και επίσης θα μας κολλάει όταν τη βγάλουμε έξω, γιατί παίρνει αμέσως υγρασία και κολλάει. Θα βάλουμε μέσα λίγη ζάχαρη για να την αλέσουμε πιο εύκολα. Παίρνω λοιπόν και βάζω λίγη ζαχαρίτσα μέσα, έτσι, περίπου μια κουταλιά ζάχαρη σε αυτή τη βανίλια που έβαλα. Κλείνω το πολυμίξερ, τη μουλινέτα. Έχουμε πρώτα το καπάκι που το ξεχάσαμε. Βάζουμε το καπάκι. Έκλεισε νομίζω. Όχι, δεν έκλεισε καλά. Τώρα βάζουμε εδώ το, έτσι, πατάμε το. Γιατί δεν γυρίζει? Μάλλον δεν το έχω κλείσει καλά. Είναι χαλασμένο. Λες να χάλασε τόσο γρήγορα? Γιατί, δεν γυρνάει, δεν δουλεύει, δεν έχει ρεύμα. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να το. Γιατί δεν γυρίζει? Οπωσδήποτε είναι χαλασμένο, κάτι έχει πάθει η μουλινέτα μου. Δεν έχει σημασία, στη δικιά σας μουλινέτα θα γίνει πάρα πολύ ωραία και πολύ λεπτή η μαστίχα. Όμως δεν θα αλεστεί τελείως, γι' αυτό προσέξτε. Μόλις την βγάλετε από τη μουλινέτα ή από το πολυμίξερ, εγώ αλέθω περισσότερη και την έχω μαζί με τη ζάχαρη, τη βάζουμε στο σουρωτήρι και την κοσκινίζουμε. Όσοι περάσει από κάτω μαζί με τη ζάχαρη, είναι ό,τι χρειάζεται να μεταχειριστούμε. Τα κομματάκια που μένουν από πάνω ή τα ξανααλέθουμε ή τα πετάμε βέβαια.
Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για το μυστικάκι της ημέρας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Άννα που ήταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και είδα όλα αυτά τα ωραία. Και με πρόλαβες να βάλω αλάτι και πιπέρι, γιατί τι σπανακόριζο θα τρώγαμε. Σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Αύριο ραντεβού την ίδια ώρα πάλι εδώ στο Μέγκα. Γεια σας.